Λοιπόν, να πω ότι χτες ανακοινώσαμε ότι θα δείξουμε σήμερα και θα πούμε όλα τα μυστικά για τα τατουάζ, διότι το τατού τελικά είναι μία μόδα, είναι ένα πρεστίζ, είναι κάτι το οποίο ανεξαρτήτως ηλικίας το θέλουμε πάνω στο σώμα μας, είναι κόσμημα. Ποια είναι η θεωρία των τατού, τι πρέπει να προσέχουμε, ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει, το στούντιο τατού Λουκάσο, ο Μάς και ο συνεργάτης του, εκεί όπου η Ζέτα Θεοδωροπούλου, που δεν το αποκαλύπτουμε στο βίντεο, αυτό το πανέμορφο τατού σε δημιουργία μοναδική από τα χεράκια του Λουκά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χτύπησε, όπως λέμε στη γλώσσα μας, έχοντας εμένα στο πλάι της να ρωτήσω όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να μάθετε. Μία συνέντευξη εφόλητης ύλης για την πραγματική έννοια των τατού, για τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα, αλλά και τελικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τατού. Η απάντηση αμέσως τώρα. Δεν έχει ξαναγίνει σε παγκόσμια διαπλανητική μετάδοση ποτέ. Η παρουσιάστρια να κάνει live tattoo, ο παρουσιαστής να κάθεται και να κάνει συνέντευξη και όλοι να δουλεύουν και να μιλάνε μόνο για εσάς. Διότι αυτό σημαίνει εκπομπή μου πεις. Χιλιάδες μηνύματα από την τελευταία φορά που είχαμε το Λουκά Αρμάο στην εκπομπή μας, δεχτήκαμε για τα τατού εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη αλμύρας, θάλασσας, ήλιου, αντιλιακά και όλα αυτά. Σας υποσχέθηκα ότι τα μυστικά θα τα αποκαλύψουμε όλα. Πριν από λίγο καιρό όμως, η Ζέτα Θεοδωροπούλου μου είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να κάνει ένα πολύ extravagance, έτσι όπως το λέω εγώ, τατού, κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι πολύ μοναδικό, όπου συμπληρώνει την προσωπικότητά της, γιατί το τατού έχουμε πει ότι είναι ένα μέρος της προσωπικότητάς μας, αλλά και είναι ένα κόσμημα στο σώμα μας. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να ακολουθήσω σε πρώτη πανελλήνια, πανελλαδική και διαπλανητική μετάδοση, live χτύπημα τατού με την πρωταγωνίστρια της εκπομπής, η οποία διαθέτει, δίνει σε όλη την Ελλάδα το σώμα της, αυτή τη στιγμή τον ώμο της, για να δούμε πώς γίνεται ένα τατού. Ο Λουκάς Αρμάος είναι κοντά μας, βρισκόμαστε στο καινούριο ανανεωμένο του χώρο, στον Κορυδαλό, θα τα μάθουμε όλα, στούντιο τατού ή αλλιώς Λουκάς Αρμάος. Ο Αντώνης, ο συνεργάτης του, για να μην τον διακόπτουμε ενώ δουλεύει, γιατί είναι πολύ ιερή και συγκεκριμένη δουλειά. Όταν χτυπάς ένα τατού, δεν μπορεί να μιλάς, να σηκώνεις τηλέφωνα, να πηγαίνεις για μπάνιο και να ξανά έχεις να συνεχίζεις. Θα είναι εδώ κοντά μας όμως ο Αντώνης, θα τον καλωσορίσω για πρώτη φορά. Τι κάνεις? Μια χαρά, Αλεξάνδρε. Λουκά, καλησπέρα. Ζετάκι μου, καλά? Μια χαρά. Έχεις ήδη ξεκινήσει, καταλαβαίνεις τίποτα? Εντάξει, δεν καταλαβαίνεις, βρε Αλέξανδρε. Αλλά αυτό είναι και το νόημα του τατού όμως. Ναι, πονάς για να κάνεις κάτι που θα μείνει επάπειρον για μια ζωή και μετά τη ζωή. Μέχρι να λιώσεις, εκεί θα είναι.
Και βέβαια να πούμε ότι ακόμα δεν έχετε δει τι σχήμα κάνει και τα λοιπά, θα αποκαλύψουμε όλα στη συνέχεια. Αντώνη, πάμε να πούμε λίγο τη φιλοσοφία του τατού. Πριν όμως, θέλω να πούμε το εξής. Βρισκόμαστε κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, στούντιο τατού ή Λουκάς Αρμάος, γιατί ο κόσμος πλέον το ξέρει και με το μικρό του Λουκάς, τατού by Λουκάς, και βεβαίως ο Αντώνης συνεργάτης του. Σε ποια διεύθυνση είμαστε? Είμαστε σε Ρον 57, στο Κορυδαλλού. Εδώ να πω ότι κάποιος μπορεί να έρθει να κάνει το τατού του, να κάνει το γρήγορο μαύρισμα, πώς άλλο το λέμε. Μαύρισμα με αερογράφο. Με αερογράφο, αλλά και piercing. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Σε οποιοδήποτε σημείο θέλει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε για τα τατού. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Τελευταία καταρχήν είναι μόδα. Βλέπεις παιδάκια 15 χρονών που ακόμα καλά-καλά δεν έχουν σχηματιστεί τα γεννητικά τους όργανα, αλλά το τατού το έχουν. Αυτό το τατού είναι μαγιά, είναι μόδα, είναι πρωτοπορία. Τι είναι το τατού? Ουσιαστικά είναι τρόπος έκφρασης το τατού στον κάθε άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος φοράει το τατού έτσι όπως του αρέσει. Κάνει κάτι στο σώμα του, ένα στολίδι, ένα κόσμημα, μπορεί να το πει και έτσι. Ουσιαστικά. Δηλαδή στην ουσία, αυτό που κάνουμε από τα παλιά τα χρόνια ξέρω ότι οι άνθρωποι που ξεκινήσαν τα τατού, είτε αυτό που πίστευαν, είτε αυτό που αγαπούσαν, είτε αυτό που μισούσαν, είτε αυτό που ήθελαν να πούν, το χτυπούσαν στο σώμα τους, έτσι δεν είναι? Γιατί θέλανε να δώσουν την ιδεολογία τους, ήταν μια αντίδραση. Στη σημερινή εποχή όμως, πολλές φορές ας πούμε χτυπάμε ένα γκρίνο, ένα τριαντάφυλλο ή γράφουμε το όνομα του αγαπημένου ή της αγαπημένης. Είναι μια ιδεολογία, αλλά από την άλλη όμως νομίζω ότι είναι και μια μόδα. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σίγουρα, σίγουρα έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Είναι μόδα, είναι ιδεολογία, είναι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Βέβαια, τα παλαιότερα χρόνια και μέχρι νομίζω πριν 6-7 χρόνια, 8, όταν έλεγε ένα νέο παιδί, όσο θέλω να κάνω τατού, λέγανε και τι είσαι εσύ, είσαι από οικογένεια, κακή, είσαι αλήτης, δεν πας σχολείο. Πλέον, νομίζω ότι οι 7 στους 10 έχουν τατού. Ευτυχώς και στην Ελλάδα, γιατί στις ξένες χώρες υπήρχε από χρόνια, ξεπεράσαμε αυτό το στερεότυπο, αυτό το είσαι κακό παιδί όταν έχεις ένα τατού. Ναι, σίγουρα έχει ξεπεραστεί αυτό. Έχει αρχίσει το τατού και εξαπλώνεται και στην Ελλάδα πλέον. Έχει φύγει αυτή η ανασφάλεια, ο φόβος, το κακό το μάτι που βλέπανε κάποιο τατού. Έχουν αρχίσει και έρχονται κάθε ηλικίες να κάνουν τατού και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπεις παιδιά, όπως είπες και εσύ, 15-16 χρονών μέχρι 45-50 χρονών που έρχονται και κάνουν τατού, γιατί ουσιαστικά είναι τρόπος έκφρασης. Εγώ βέβαια πρέπει να σου πω ότι πριν από περίπου ένα μήνα, ενάμιση που βρέθηκα εδώ για να δω τι κάνουν τα παιδιά, οι φίλοι μου, βρήκα μια κυρία, δεν θα το ξεχάσω, ήταν γύρω στα 57, η οποία ήθελε να κάνει τατού, να μην το πει στον άντρα της, λέει, αλλά εγώ έστω τώρα στα 57 μου θα το κάνω. Και τη ρώτησε ο Λουκάς και πώς δεν θα το δει στο σημείο αυτό και λέει θα βάλω ένα εξόπλατο και θα το δει. Άμα θέλει να χωρίσουμε, χωρίζουμε. Δηλαδή όταν αποφασίσεις να κάνεις ένα τατού πραγματικά σημαίνει ότι το θες τόσο πολύ που δεν σε νοιάζει τίποτα. Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Το κάνεις καταρχήν για τον εαυτό σου, το έχεις επάνω σου, οπότε δεν υπάρχει και κάποιος λόγος να φοβάσαι. Και η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις ένα, μετά δεν σταματάς. Θες κι άλλο, κάνεις κι άλλο και άλλο. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσο κοντρολάρεις και τον εαυτό σου και κατά πόσο έχεις μπει στη φιλοσοφία. Ο Λουκάς ο Αρμάος, ο οποίος δουλεύει, αλλά εκείνος δημιουργεί αυτή τη στιγμή αυτό το πολύ όμορφο που θα δείτε, Ζέτα Θεοδωροπούλου, σε λίγο. Είχε πει στην εκπομπή ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάει για τους ενδιαφερόμενους που μπαίνουν εδώ και τους συζητάει αρκετά είναι κατά πόσο είναι έτοιμοι να χτυπήσουν ένα τατού. Και νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση τουλάχιστον για το στούντιο τατού Λουκάς Αρμάος. Έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές είναι και ο παρομοιτισμός. Δηλαδή, επειδή το τατού μένει για μια ζωή, μπορεί εγώ να δω έναν φίλο, μια φίλη και να πω πάω και εγώ να το κάνω. Και μετά να το μετανιώσω. Γι' αυτό πάντα σε ρώταγε, από ό,τι μας είχε πει και ο Λουκάς, πόσο έτοιμος είσαι. Και αν δεν το έχεις σκεφτεί πολύ καλά, έλα μια άλλη μέρα. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θα το έχεις μια ζωή επάνω. Το κάνεις μια φορά, το έχεις μια ζωή. Οπότε θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος για το σχέδιο που θα επιλέξεις ή κάποιο γράμμα ή οτιδήποτε, ότι πραγματικά το θέλεις. Εάν πάρουμε σαν γνώμονα ότι το τατού είναι μόδα, σίγουρα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι μόδα. Δηλαδή τα κινέζικα είναι μόδα, όπως και να το κάνεις. Τα λουλουδάκια για τις γυναίκες και τα λοιπά, οι πεταλουδίτσες ειδικά, και με χρώμα και χωρίς και με χρυσόσκονη και όλα αυτά, είναι μόδα. Αν σου έλεγα εσένα με την εμπειρία που είσαι τόσο καιρό εδώ, να μου πεις ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι η γραφή, ποιο είναι εκείνο το θέμα το οποίο
στα 40 τατού το ζητάνε οι 20, τι θα μου έλεγες? Είναι σίγουρα τα κινέζικα γράμματα όπως είπες και εσύ, χωρίς να διαχωρίζουμε φύλο και για άντρα και για γυναίκα. Αλήθεια, αλήθεια, μάλιστα. Ή πεταλουδίτσες, αστεράκια και διάφορα στυλ γραφής.